Και τώρα θα πάμε στα βόρεια, προάστε κυρίες και κύριοι. Δήμος Βρυλισσίων και κοντά στη γειτονιά μου, γιατί είμαι κάτοικος Αμαρουσίου, οπότε γνωρίζουμε την περιοχή. Υπάρχουν εκεί οι τελευταίες εξελίξεις με ενδιαφέρον εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μαζί μου στο στούντιο υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Γιάννης Πισημίσης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα, γιατί καλησπέρα. Το πρόγραμμα είναι βαρύ και το ξέρω. Καλησπέρα κύριε Γαλάνη, ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Δεύτερη φορά που διεκδικείτε την Δημαρχία στα Βρυλίσσια και αν δεν απατώμε τις προηγούμενες εκλογές, σας τα χάλασε λίγο η απλή αναλογική. Ναι, ήταν η απλή αναλογική, η οποία λειτουργούσε τότε έτσι με έναν τρόπο, μπορώ να πω, ακόμη και διασπαστικό. Δεν θα την ξαναπροτιμήσουμε την απλή αναλογική, πάντως. Εμείς... Είναι βέβαιο. Εμείς, κύριε Γαλάνη, το είχαμε τονίσει και από τότε ότι θα λειτουργήσει διαλυτικά για τους Δήμους και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στην διοικησιμότητα αλλά και στο γενικό τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να συμμετέχει και να πολιτευτεί στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν πάση περιπτώσει, φάνηκε στην πράξη ότι δεν λειτουργήσε η απλή αναλογική. Ακόμα και οι θειασότες της το αναγνώρισαν. Τώρα έχουμε την ευκαιρία της ενισχυμένης αναλογικής, η οποία ως εκλογικό σύστημα δίνει μια δυνατότητα ισχυρής κυβερνησιμότητας, διοικησιμότητας στους Δήμους και αυτό οπωσδήποτε θα έχει ως συνέπεια μια πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα στην άσκηση του έργου που περιμένουν και από εμάς οι συμπολίτες μας σε τελική ανάλυση. Για πάμε λίγο στα του Δήμου σας, γιατί εκτός από πάρα πολλά παράπονα που έχουν οι συνδημότες σας, η αλήθεια είναι για διάφορα βασικά ζητήματα, τι έχει γίνει εκεί, αρχίζουν και αποχωρούν υποψήφοι. Έχουν γίνει κάποιες αποχωρήσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Δήμαρχος, ο οποίος ήταν τα τελευταία 8-9 χρόνια, αποχώρησε, παραιτήθηκε προκειμένου να κατέλθει υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και κάποιες άλλες αποχωρήσεις και από τον συνδυασμό της διοίκησης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης είχαμε την αποχώρηση του πρώην δημάρχου του Αργύρη Δινόπουλου. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες. Έχετε μείνει μόνος σας, λίγο πολύ. Δεν είμαστε μόνοι. Σχεδόν μας. Μόνος, εντάξει. Όχι, θα είναι και άλλοι 5 συνδυασμοί, εμείς και άλλοι 4 συνδυασμοί, οι οποίοι θα κατέλθουν στις εκλογές αυτές της επόμενης Κυριακής, της Κυριακής που μας έρχεται. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα Βρυλίσσια να αποφασίσουμε για το πώς θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα. Να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να δοθεί επιτέλους μια νέα, διαφορετική και πολύ πιο ισχυρή και αποτελεσματική προοπτική για την πόλη, προκειμένου να αλλάξει πλήρως το τοπίο και η εικόνα της πόλης και η λειτουργία της πόλης που δεν είναι καθόλου ικανοποιητική τα πολλά τελευταία χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα Βρυλίσσια, από εκεί που είχαν μια πολύ καλή εικόνα σαν περιοχή, τα τελευταία χρόνια είδαμε η εικόνα αυτή να χαλάει, να πηγαίνει προς το χειρότερο. Με νούμερο ένα θέμα την καθαριότητα. Ένα πολύ βασικό θέμα. Και από εκεί που τα πράγματα ήταν μια χαρά, κυριολεκτικά, βρεθήκαμε σε σημείο οι κάτοικοι να λένε γιατί, σκουπίδια, έτσι. Πράγματα τα οποία δεν είχαμε συνηθίσει στην περιοχή. Ναι. Τι πήγε λάθος. Πράγματι, πλέον τα Βρυλίσσια δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια καθαρή πόλη. Και σωστά το σημειώνετε ότι τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι στα Βρυλίσσια. Υπήρχε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Το ξέρετε, είστε και δημοτικό σύμβουλο. Ακριβώς, δημοτικό σύμβουλο πολλά χρόνια. Το 2010, το 2010 ακριβώς, ασχολούμαι. Και εμένα, βεβαίως, και από μικρό παιδί κατοικώ στα Βρυλίσσια, με την οικογένειά μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν ποτέ η εικόνα αυτή ως προς την καθαριότητα και ως προς άλλα ζητήματα, βεβαίως. Αλλά αφού συζητάμε το ζήτημα αυτό. Ναι, δεν ήταν ποτέ η κατάσταση τέτοια. Το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Έχει υποβαθμιστεί η ίδια η ποιότητα της ζωής στην πόλη όσον αφορά τα ζητήματα αυτά της καθαριότητας, που είναι και βασικά ζητήματα και βασικές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, και ενός Δήμου. Τι πήγε λάθος ξαφνικά όμως. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη, έχουν σημειωθεί πολλές παραλήψεις. Υπάρχει ένας στόλος ο οποίος δεν έχει ανανεωθεί. Ανάγεται περίπου η απόκτηση του στόλου αυτού στις αρχές του 2000. Και βρισκόμαστε πλέον στο 2023. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι έχουν περάσει 20 χρόνια και η λειτουργία από κομιδή των απορριμμάτων με τον ίδιο στόλο. Mm-hmm. Με προβλήματα σημαντικά και ο στόλος αυτός ο υπάρχον. Δεν υπάρχει καθόλου οδοκαθαρισμός. Το οργανισμός καθαριότητας. Δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό. Αλλά. Δεν μπορεί να υποθεί ότι δεν υπάρχει. Σίγουρα μπορούν να υπάρξουν και ενισχυτικές προσπάθειες και χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι, ενίσχυση και του προσωπικού του Δήμου μας και ειδικότερα στον τομέα της καθαριότητας. Εγώ θα έλεγα το πρόβλημα είναι κυρίως λειτουργικό. Έλα. Είναι λειτουργικό.
και ο κανονισμός καθαριότητας που υπάρχει δεν είναι αυτός που απαιτείται. Χρειάζεται εξυγχρονισμό και επικοινωνία σωστή στους δημότες. Για τον στόλο σας ανέφερα, δεν υπάρχει εδώ καθαρισμός, δεν υπάρχει πρόγραμμα τακτικό πλύσης των κάδων. Οι κάδοι που υπάρχουν επίσης δεν επαρκούν, αλλά και πολλοί είναι σε ελαττωματική κατάσταση. Μιλάμε για 8 στους 10 κάδους στα Βρυλίσια έχουν κάποιο πρόβλημα. Είτε δεν ανοίγει το καπάκι, είτε είναι το καπάκι σπασμένο, είτε είναι το πεντάλ χαλασμένο. Λοιπόν, πόσο δεν λειτουργεί καθόλου δηλαδή καλά υπάρχει, το πράγμα στην καθαριότητα. Διόρθωση αυτού του προβλήματος. Δεν είναι δύσκολο. Απαιτεί τόσο πολλά χρήματα, όχι. Αποθέτω πως όχι. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Απαιτείται όμως μια άλλη νοοτροπία διοίκησης, ένας τρόπος που θα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο πώς μπορούμε να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες. Εμείς βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι έχει παρατηρηθεί μια νοοτροπία παρέτησης. Και αυτό είναι, νομίζω, το πιο βασικό πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει η πόλη, μια αποδιοργάνωση, μπορούσα να πω. Εσείς για το θέμα της καθαριότητας, λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιό σας? Εμείς για το θέμα της καθαριότητας, πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Διότι είναι ένας τομέας. Και που... θέμα υγείας, τη λέτε τώρα. Βέβαια, είναι θέμα υγείας και είναι ένας τομέας που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, και η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Γαλάνη. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει. Να φροντίσει και λίγο, να διαχειριστεί να σωστά να την κεντρική κυβέρνηση και αποτελεσματικά τις τοπικές μας υποθέσεις. Ακριβώς. Είναι η πιο βασική αρμοδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που σας λέμε εμείς είναι ότι το σχέδιό μας έχει ως βασικό άξονα προτεραιότητας την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στα Βρυλίσια. Τα οποία Βρυλίσια είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Έτσι, έχουν ένα υψηλό επίπεδο πράσινο χαρακτήρα. Υπάρχει καλή ρημοτομία, είναι σε καλή γεωγραφική θέση. Υπάρχει ένα ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ υψηλού επίπεδου. Και άρα δεν αρμόζει η εικόνα αυτή που υπάρχει σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από την πλευρά του Δήμου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που εμείς θα αποκαταστήσουμε βάσει του σχεδίου μας, θα επαναφέρουμε τον οδοκαθαρισμό, θα μπορέσουμε να προμηθευτούμε σύγχρονους κάδους, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις πλατφόρμες εκείνες επικοινωνίας ώστε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τη διαχείριση όλων αυτών των ζητημάτων των απορριμμάτων. Θα σας πω και κάτι άλλο, ότι στο χώρο της πρώην ναυτικής βάσης, ένας χώρος 52 στρεμμάτων, ναι, τα 2/3 λειτουργούν ως παράνομοι χωματεροί. Έτσι. Είναι χώρος διαχείρισης απορριμμάτων παράνομος. Θέλω να δω αν θα το πείτε μόνο σας ή όχι. Το λέω ευθέως και ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια και στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε αγωνιστεί για να αλλάξει μορφή η ναυτική βάση. Αυτό όμως πραγματικά έχει δημιουργηθεί λόγω της ανοχής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μου επιτρέψετε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και εκτός αυτού η σημερινή διοίκηση ήθελε προ κάποιων ετών να δημιουργήσει και τελεσμένα στον χώρο αυτό, δηλαδή, νομιμοποιώντας την χρήση του ως χώρου διαχείρισης απορριμμάτων και μετατρέποντάς τον σε σταθμό μεταφόρτωσης πλέον απορριμμάτων και με τη βούλα του νόμου. Ευτυχώς εμείς το πήραμε είδηση πολύ γρήγορα. Είναι πολύ κοντά στον Μα καταρχάς υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο χαρακτηρίζει το χώρο ως χώρο αστικού πρασίνου και ήπειρων πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών. Η υπολογομική χρήση του χώρου είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο χώρος αυτός πρέπει να αλλάξει μορφή άμεσα. Και παραμένει όμως το πρόβλημα. Θα σας προέτρεπα να δείτε και εσάς και τους τηλεθεατές σας να δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που έχουμε δημιουργήσει, σχεδιαστικό, που απεικονίζει το σχέδιό μας και το όραμά μας για την ανάπλαση του χώρου του πάρκου της πρώην ναυτικής βάσης. Αν κανείς μπει στο διαδίκτυο και πατήσει ανάπλαση, πρόταση ανάπλασης πάρκου της πρώην ναυτικής βάσης από τη Νέα Πνοή. Νέα Πνοή είναι ο συνδυασμός ο δικός μας. Θα δει εκεί ένα πολύ μελετημένο και πολύ καλά σχεδιασμένο όραμα για το πώς μπορεί να γίνει η ανάπλαση στο πάρκο της ναυτικής βάσης. Πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος, θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να αφήνει όπου θέλει, ό,τι θέλει. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αλήθεια είναι αυτό και το έχουμε παρατηρήσει στα Βρυλίσια και στον χώρο αυτών της ναυτικής βάσης, όπου κάθε εργολάβος φτιάχνει οποιαδήποτε οικοδομή και παίρνει τα οικοδομικά υλικά και τα εναποθέτει. Ακριβώς και κλαδέματα. Και δεν γίνεται μόνο στην ναυτική βάση αυτό γίνεται οπουδήποτε. Και εγώ θα σας πω ότι εδώ υπάρχει και μια ευθύνη και πλευρά των δημοτών. Έτσι, οι οποίοι δεν μπορεί ο καθένας όποτε θέλει να βγάζει τα τραπέζια, τις καρέκλες και τα ψυγεία στους δρόμους. Πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο οργανωμένο. Ναι. Σε αυτό υπάρχει και ευθύνη των δημοτών, διότι και ο δημότης δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει. Και η δημοτική αρχή όμως, αντιλαμβάνεστε ότι και ο κόσμος. Η δημοτική αρχή δείχνει ανοχή, υπάρχει ασυδοσία και δεν υπάρχει και σωστή επικοινωνία.
Και εδώ είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει και αυτό, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να αλλάξουν, μια δημοτική αρχή η οποία δεν είχε επικοινωνήσει ποτέ το πώς πρέπει να συντονιστεί και να οργανωθεί αυτό το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και από την πλευρά των δημοτών. Εμείς αυτό επιμένουμε... είναι το πρώτο πράγμα που θα ασχοληθείτε, είναι το πιο κεντρικό πράγμα. Είναι το πιο κεντρικό ζήτημα για εμάς, επαναλαμβάνω, ότι είναι η κατάσταση πλέον οριακή στα Βερλίσια όσον αφορά την καθαριότητα. Βλέπουμε ξεχυλισμένους κάδους, δεν γίνεται σωστά η αποκομιδή. Εμείς λέμε επίσης ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί και ο τρόπος που γίνεται η αποκομιδή. Εκτός των οχημάτων που σας είπα πριν του στόλου, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες πλατφόρμες, να εξοπλίσουμε τα απορριμματοφόρα μας με συστήματα GPS, να βάλουμε στους κάδους, να αλλάξουμε τους κάδους, να τους κάνουμε σύγχρονους, να βάλουμε συστήματα πληρότητας που σε ειδοποιεί πότε είναι ένας κάδος γεμάτος που σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσεις στην αποκομιδή. Και μπορούμε έτσι να γλιτώσουμε και πολλές εργατόρες και να κάνουμε πολύ πιο σύγχρονο και λιγότερο κοστοβόρο το δρομολόγιο και πιο αποτελεσματικό ταυτόχρονα των απορριμματοφόρων. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Τα έχουμε αποτυπώσει στο πρόγραμμά μας και όπως τα συζητάμε και εδώ, τα έχουμε δείξει και στους δημότες μας. Να προχωρήσω σε ένα ακόμη θέμα. Και θέλουμε πραγματικά την πλήρη ανάταξη πριν προχωρήσουμε. Ναι, έχετε δίκιο. Θέλουμε την πλήρη ανάταξη της καθαριότητας στα Βερλίσια. Θα το κάνουμε και μάλιστα έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του σχεδίου σε ένα πολύ άμεσο χρόνο. Αμέσως θα γίνουν ορατά τα πρώτα αποτελέσματα. Ναι, γιατί μου θυμίσατε τώρα και μία φράση που μου έχει πει πολιτικός παράγων αυτής της χώρας, ότι από τα σκουπίδια κρίνεται η πραγματική πολιτική. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί τα σκουπίδια είναι κάτι το οποίο πάντα είναι δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος και κανείς συγχρόνως δεν θέλει να μπλέξει με τα σκουπίδια. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω. Ακριβώς. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και ενδεικτικό. Το ότι και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Και είναι και το επίπεδο πολιτισμού στο οποίο έχουμε έρθει. Έτσι. Και άρα το πώς διαχειριζόμαστε αυτή την υπόθεση των απορριμμάτων και ως κοινωνία είναι και ενδεικτικό του επίπεδου πολιτισμού που έχουμε κατακτήσει. Και εκεί θέλουμε να δώσουμε έμφαση και εμείς. Είναι και πολιτισμικό ζήτημα. Δεν θα διαφωνήσω και αν εκλεγείτε σίγουρα θα αναμένουμε να το δούμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως που λέγεται κυκλοφοριακό και πάρκινγκ. Mm-hmm. Εξίσου σοβαρό και επίσης και για αυτό το θέμα οι συνδημότες σας έχουν τεράστια παράπονα. Πράγματι, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Στα Βερλίσια υπάρχουν πολλοί δρόμοι με πολύ ψηλά κυκλοφοριακά φορτία, με προεξάρχοντα βέβαια τον δρόμο της Πεντέλης, τη λεωφόρου Πεντέλης. Αυτή η λεωφόρος Πεντέλης. Είναι αδιάβατη. Είμαι κάτοικος Σαμαρουσίου, θα το επαναλάβω. Δεν φαντάζομαι να περνάτε τη λεωφόρο Πεντέλης καθόλου. Αποφεύγω. Μην σας πω πώς καταλαβαίνετε. Από τη Σισμανογλίου περνάτε. Ούτε από τη Σισμανογλίου θα περνάτε. Το αποφεύγω επίσης. Και αυτό. Εντάξει. Δηλαδή κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τους δρόμους αυτούς, αν σας λέει κάτι αυτό. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τους δρόμους αυτούς. Ευτυχώς όμως έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση εκεί και με τη λεωφόρο Πεντέλης που πράγματι έχει καταλήξει να λειτουργεί ως ένα στενό δρομάκι από λεωφόρος δύο λωρίδων και ταχείας κυκλοφορίας. Εκεί υπάρχει το ζήτημα ότι έχει αναπτυχθεί η αγορά των Βερλισσίων τα πολλά τελευταία χρόνια εκεί, με αποτέλεσμα ο κόσμος που εν πάση περιπτώσει θέλει να ψωνίσει, να παρκάρει τα αυτοκίνητά του επί της λεωφόρου Πεντέλης. Από μία άποψη δεν έχει και παντελώς άδικο, παρότι είναι μια παράνομη πράξη, καθώς δεν υπάρχουν χωροί στάθμευσης. Συνεπώς, για να λυθεί το ζήτημα αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν χωροί στάθμευσης. Στα Βερλίσια δεν υπάρχει καθόλου δημοτικό πάρκινγκ. Πρέπει να δημιουργηθεί δημοτικό πάρκινγκ στα Βερλίσια. Και βεβαίως υπάρχει χώρος και πάντοτε υπάρχουν δυνατότητες υπογειοποίησης. Που με σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα μπορείς να προχωρήσεις πολύ γρήγορα και σε 12 μήνες να έχεις ένα υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ προς όφελος της τοπικής σου κοινωνίας και των δημοτών, το οποίο να λειτουργεί με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και προς όφελος, επαναλαμβάνω, των συμπολιτών μας. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες λύσεις για τη στάθμευση. Εμείς έχουμε στο σχεδιασμό μας τη δημιουργία ενός συστήματος στο εμπορικό κέντρο γεωεντοπισμού, που σε ζωντανό χρόνο να μπορεί να σε καθοδηγεί μια εφαρμογή στη θέση στάθμευσης που είναι άδεια εκείνη τη στιγμή, σε ζωντανό χρόνο. Και επίσης ο σχεδιασμός μας, αφού πρώτα λύσουμε και ρυθμίσουμε το θέμα αυτό των θέσεων στάθμευσης, ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και τη δημιουργία, την επανασύσταση, για να το πω καλύτερα, γιατί υπήρχε παλιότερα, την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στα Βερλίσια, η οποία έχει καταργηθεί με ευθύνη της
σημερινής διοίκησης που επαναλαμβάνω ότι είναι και η τελευταία διοίκηση των 9 χρόνων στα Βρυλίσια. Την κατήργησε. Για να είμαστε ξεκάθαροι, η Δημοτική Αστυνομία είχε καταργηθεί επί μνημονίων, όπως και οι σχολικοί φύλακες. Αλλά δεν έγινε έτοιμα για επαναφορά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είχε δοθεί η δυνατότητα μετά από κάποια χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους Δήμους επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας ή μη. Λοιπόν, η σημερινή διοίκηση που ήταν και τότε, αποφάσισε ότι δεν θέλει την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Και αυτό ήταν απαράδεκτο που συνέβη. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να επανασυσταθεί η Δημοτική Αστυνομία, ιδίως υπό το πρίσμα του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από την προηγούμενη Βουλή, βέβαια, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρουσες νέες αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και δίνει και δυνατότητα για 24-ωρη βάρδια 7 μέρες τη βδομάδα. Ναι, σίγουρα, μόνο να μην είναι η Δημοτική Αστυνομία, δεν είναι μόνο για να κόβει κλήσεις, που λέμε. Δεν είναι για να κόβει κλήσεις, καμία περίπτωση. Η Δημοτική Αστυνομία πάντοτε πρέπει να λειτουργεί υπέρ της ομαλότητας, της ορθής λειτουργίας και της αυταξίας της πόλης. Ωστόσο, δεν μπορεί να επικρατεί και εικόνα χάους και ασυδοσίας, για να μην πω αναρχίας, μέσα στην πόλη. Έτσι. Δηλαδή, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα μας βοηθήσει και η Δημοτική Αστυνομία, φυσικά με σεβασμό, με σωστή συνεργασία και με κατανόηση με τους συμπολίτες μας και με σωστή επικοινωνία. Εμείς επιμένουμε πάρα πολύ ότι θέλουμε να οικοδομήσουμε σχέσεις ειλικρίνειας και ουσιαστικής εμπιστοσύνης. Αν με ρωτάτε, κυρία Γαλάνη, τι φταίει αυτή τη στιγμή στα Βρυλίσια που τα πράγματα έχουν μείνει πολύ πίσω, είναι ότι η σημερινή διοίκηση έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία. Και έχει χάσει και την επαφή της με την κοινωνική πραγματικότητα, ακόμα περισσότερο θα σας πω, με αποτέλεσμα να έχουν διαραγεί αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Ο Δημότης σήμερα δεν εμπιστεύεται το Δήμο ότι μπορεί να του λύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, μια λακκούβα που είναι έξω από το σπίτι του. Κάνει αίτημα στο Δήμο ο Δημότης και δεν βρίσκει ποτέ ανταπόκριση. Εδώ δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν απαντάνε ποτέ σε email. Η ψηφιακή πλατφόρμα μία που είχε δημιουργηθεί δεν λειτουργεί. Τα ίδια συμβαίνουν και στο επίπεδο του οδοφωτισμού, στο επίπεδο των κάδων και της καθαριότητας που συζητούσαμε πριν. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ο Δήμος σήμερα δεν ανταποκρίνεται. Και ο Δημότης δεν εμπιστεύεται το Δήμο. Εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση. Αντιπλημμυρικά. Έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και τα αντιπλημμυρικά. Μια βασική αστική υποδομή και πρέπει όλες οι πόλεις να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Καίγονται και τα δάση. Υπάρχει το πολύ μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής που πλέον πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά όλοι. Δεν είναι ένα θεωρητικό ζήτημα που κάποτε μπορεί να το συζητάγαμε στα θέατρα. Δεν μπορεί να είναι και πανάκια η κλιματική αλλαγή, όταν εμείς δεν είμαστε αρκετά και πλήρως προετοιμασμένοι. Έτσι. Και ρωτάει αντιπλημμυρικά, γιατί με τις βροχές που θα πέσουν. Μετά από και τις φετινές πυρκαγιές, είδαμε και τις εικόνες στο κέντρο της Αθήνας, θα το λέω και θα το ξαναλέω, έξω από τον Ευαγγελισμό πάθαμε σοκ, παραλίγο να πνιγούν άνθρωποι. Ναι. Τα αντιπλημμυρικά είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ. Είχαν ξεκινήσει και έχουν σταματήσει. Τι έχουν συμβαίνει σταματήσει ακριβώς? Πολλά χρόνια τώρα ένα κομμάτι της πόλης, αρκετά μεγάλο, μπορώ να πω το μισό κομμάτι της πόλης, είναι ανοχήρωτο πλήρως από άποψη αντιπλημμυρικής θωράκισης. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε τα αντιπλημμυρικά. Μάλιστα, υπάρχουν και πολύ μεγάλες σχολικές μονάδες, σχολικά συγκροτήματα στην περιοχή εκείνη που δεν υπάρχει καμία αντιπλημμυρική προστασία. Με αποτέλεσμα να τίθενται και ζητήματα ασφαλούς μετακίνησης των παιδιών. Έτσι. Λοιπόν, πλημμυρίζουν οι δρόμοι, με λίγα λόγια, και με την πρώτη βροχή. Πρέπει να προχωρήσουν τα αντιπλημμυρικά. Εμείς, σαν παράταξη αντιπολίτευσης, ασκήσαμε έτσι μια επικοδομητική πίεση προς την περιφέρεια Αττικής, προς την περιφερειακή αρχή αυτή την απερχόμενη, προκειμένου να ενταχθεί στο τεχνικό της πρόγραμμα η δημιουργία, το έργο αυτό της δημιουργίας των αντιπλημμυρικών, στην περιοχή αυτή που είναι ανοχήρωτη. Θέλουμε να προχωρήσουν πολύ γρήγορα οι μελέτες και για το υπόλοιπο κομμάτι της πόλης, τα λεγόμενα δυτικά Βρυλίσια που συνορεύουν με το Δήμα Μαρουσίου. Και ένα κομμάτι των Άνω Βρυλισσίων επίσης είναι αθωράκιστο και να θωρακίσουμε επιτέλους την πόλη μας από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Όλοι οι Δήμοι, όλες οι πόλεις πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό των πλημμυρικών φαινομένων και να δημιουργηθούν συνεκτικά δίκτυα αντιπλημμυρικά. Σωστό είναι αυτό που λέτε και δεν ξέρω αν το έχετε ήδη θέσει στην περιφέρεια. Βέβαια, τώρα έχουμε τις εκλογές. Η περιφέρεια, η οποία έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και στον καθαρισμό των ρεμάτων, έτσι. Και δυστυχώς σε εμάς υπάρχουν ζητήματα με τα ρέματά μας και το ρέμα του Βρυλισσού. Μας έρχονται πληροφορίες γενικότερα από τους κατοίκους ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι ελλιπής. Στο Βρυλισσό υπάρχουν δύο ρέματα τα οποία οροθιωτούν τα Βρυλίσια. Το ένα είναι το ρέμα Πεντέλης Χαλανδρίου, που είναι και το σύνορο μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και το όριο μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και Δήμου Βρυλισσίων, και ο Βρυλισσός. Από το οποίο ρέμα αυτό πήρε και το όνομά του η όμορφη πόλη μας. Εν πάση περιπτώσει, το ρέμα του Βρυλισσού είναι σε απαράδεκτη κατάσταση.
αν κανείς το επισκεφτεί, θα δει μέσα καναπέδες, γραφεία, καρέκλες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί. Άρα εδώ είναι και είναι θέμα της περιφέρειας που δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της. Είναι θέμα της περιφέρειας, αλλά σας πω κάτι κύριε Γαλάνη. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο Δήμο σου, πρώτα και κύριε εσύ υπεύθυνος. Συμφωνώ. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ το επιχείρημα και την πρόφαση και τη δικαιολογία ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Τι πάει να πει, δεν είσαι εσύ αρμόδιος. Είναι μέσα στα όρια της πόλης σου. Πρέπει να κάνεις οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου και σε επίπεδο πίεσης και διεκδίκησης και αφόρητης πίεσης, προκειμένου να λύσεις το πρόβλημα. Δεν μπορεί να πετάς τον μπαλάκι στην εξέδρα. Τι σοϊ δήμαρχος είσαι, όταν λες ότι μέσα στην πόλη μου δεν έχω αρμοδιότητα. Είναι απαράδεκτο αυτή η νοοτροπία και είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα αλλάξουμε εμείς. Θα υποθέτω ότι θα επιδιώξετε και στενή συνεργασία με την επόμενη Περιφερειακή Αρχή, ειδικά για τα ζητήματα. Βεβαίως και θα επιδιώξουμε στενή συνεργασία. Ευελπιστούμε ότι η επόμενη Περιφερειακή Αρχή θα είναι του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αποδειχμένα έχει προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, όποια και να είναι η Περιφερειακή Αρχή, εμείς θα θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί της πολύ στενά και θα είμαστε πιεστικοί προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Και να υπάρχει ένας έλεγχος ίσως με το ποιος έχει πρόσβαση στο ρέμα. Γιατί δηλαδή θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω, βέβαια είναι δημόσιος χώρος, θα μου πείτε, αλλά όταν βλέπουμε όμως τέτοια φαινόμενα. Γιατί και στο Μαρούσι υπάρχουν, μπορεί να μην έχουμε ρέμα. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Αλλά υπάρχουν φαινόμενα του πετάω ό,τι θέλω όπου θέλω. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία, τα ξέρουν οι κάτοικοι του Μαρουσιού. Εκεί ένας Δήμος δεν θα έπρεπε να δώσει μια λύση. Βεβαίως και πρέπει να δώσει λύση και βεβαίως πρέπει να έχει και τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Για ίσως να η δημοτική αστυνομία θα μπορούσε. Βέβαια. Μα η δημοτική αστυνομία έχει τέτοια αρμοδιότητα. Έχει τέτοια αρμοδιότητα η δημοτική αστυνομία και πρέπει να οργανωθούν οι δημοτικές αστυνομίες. Δεν το βλέπουμε όμως. Δεν είναι μπαμπούλες. Δεν το έχουμε δει. Πράγματι. Δεν είναι μπαμπούλες όμως η δημοτική αστυνομική. Είναι όργανα στην υπηρεσία ενός Δήμου και στην υπηρεσία ενός πολίτη που μπορούν να φέρουν μια ομαλότητα στη λειτουργία της πόλης. Ακριβώς για να προλαβαίνουμε και τέτοιου τύπου καταστάσεις. Εγώ θα σας πω το εξής. Αν πάτε στο Λονδίνο ή αν πάτε στο Βερολίνο και είναι κάποιος καπνιστής και θέλει να πετάξει το τσιγάρο του κάτω, θα το πετάξει? Όχι. Πρώτον δεν θα το πετάξει γιατί θα δει μια καθαρή κατάσταση κάτω και δεν θα δει καμιά άλλη γόπα. Από εκεί ξεκινάει, πράγματι. Και δεύτερον όμως. Μία που θα το πετάξει και μία που μετά θα τρέχει και δεν θα προλάβει. Ακριβώς. Όταν θα το πετάξει, θα έρθουν να σε πιάσουν και θα σου πούνε, έλα εδώ, ναι, πρόστιμο. Τελείωσε. Το οποίο δεν θα σβήνεται και δεν με τίποτα, έτσι. Λοιπόν, και το ένα γεννά το άλλο. Δηλαδή και η επιβολή αυτή του νόμου και του προστίμου δημιουργεί και μια κουλτούρα και μια νοοτροπία. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τέτοια κουλτούρα, τέτοια νοοτροπία και χρειαζόμαστε και τέτοιους όρους λειτουργίας. Και εμείς. Θα πάω σε ένα ακόμη πολύ σοβαρό θέμα. Σχολεία, κτίρια, μάθημα σε κοντέινερ για τα νηπιαγωγεία μαθαίνουμε. Mm-hmm. Έτσι είναι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Τι συμβαίνει? Εντάξει, είναι το πρόβλημα ότι τα Βρυλίσια έχουν μείνει από άποψη υποδομών πάρα πολύ πίσω. Είναι ένας Δήμος πλέον 40.000 κατοίκων. Και... νηπιαγωγεία σε κοντέινερ. Ναι. Δηλαδή μικρά παιδιά, πολύ μικρά παιδιά. Είμαστε ένας Δήμος των 40.000 κατοίκων. Στην απογραφή του 2021 φάνηκε μια πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στα Βρυλίσια. Έρχονται να μείνουν πολλοί νέοι άνθρωποι και νέες οικογένειες. Αυτό είναι καλό. Και να μπορείς να τους βοηθήσεις. Καλό είναι να με ένα μέτρο βέβαια, γιατί γίνεται πικροκατοικημένη πολύ η πόλη, χάνονται χώροι κοινόχρωστοι και ελεύθεροι, έτσι, και χτίζονται στα οικόπεδα πολυκατοικίες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό θέλει μια προσοχή για να διατηρήσουμε και το χαρακτήρα του προαστιού μας, έτσι, τον όμορφο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αύξηση πληθυσμού. Οι υποδομές παραμένουν σταθερές. Δεν υπάρχει καμία αντιστοίχηση των νέων αναγκών και της αύξησης του πληθυσμού με νέες υποδομές. Δεν υπάρχει δημιουργία υποδομών τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν υπάρχει κανένα καινούριο έργο. Και εμείς προκαλούμε τη διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Ρε παιδιά, πείτε μας, δικαιολογήστε τη θέση σας. Ποιο είναι το έργο στο οποίο έχετε προχωρήσει. Λοιπόν, και αυτό αντικατοπτρίζεται με τον καλύτερο τρόπο στα θέματα αυτά της παιδείας και στο κτηριακό των σχολείων. Είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή στα Βρυλίσια, εν έτη 2023, ακόμη μαθητές προσχολικής ηλικίας, έτσι, πολύ ευαίσθητης ηλικίας, να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, στον Πράβλιο Χώρο, υπάρχει στημένο κοντέινερ παράρτημα του πρώτου νηπιαγωγείου. Στο δεύτερο νηπιαγωγείο, στα Άνω Βρυλίσια, στο προάβλιο χώρο, κοντέινερ. Τώρα ετοιμάζονται να βάλουν και στο πρώτο γυμνάσιο κοντέινερ. Εκεί θα γίνει. Εμείς δεν θέλουμε. Η λύση container. Είναι τα κοντέινερ, δηλαδή. Η λύση δεν μπορεί επουδενή να είναι τα κοντέινερ. Όχι μόνο για τα Βρυλίσια, αλλά για οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Δεν μπορεί η λύση να είναι τα κοντέινερ. Πρέπει να δημιουργηθούν σχολικές μονάδες και υποδομές και το κεντρικό κράτος πρέπει να το δει πολύ σοβαρά αυτό. Και σε συνεργασία και με τις κτηριακές υποδομές των πρώην ΟΣΚ θα πρέπει και το κεντρικό κράτος να δώσει μια προτεραιότητα εκεί. Είναι απαράδεικτο τα παιδιά
σήμερα στην Ελλάδα και της προσχολικής ηλικίας να κάνουν μάθημα σε κοντενίες. Εμείς έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας. Θα σας το παράδειγμα της Παιανίας, γιατί και ο κύριος Μάδης το έχει αντιμετωπίσει. Ξαφνικά μετά από έναν έλεγχο στατικότητας με κτίριο του 1986, ήρθε εδώ σε αυτή την εκπομπή, το εξέθεσε το θέμα, το είχε θέσει στο αρμόδιο. Ο κύριος Μάδης είναι ένας εξαιρετικός δήμαρχος. Όντως, και τρέχει. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να του ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία και τρέχει πολύ για τον τόπο του. Θυμάμαι, είπε χαρακτηριστικά στην εδώ την εκπομπή, το έχω θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταθέσει τα πάντα. Περιμένω επιτέλους το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει το θέμα να μου δώσει τη χρηματοδότηση. Μία μέρα μετά δόθηκε η χρηματοδότηση. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και η Δημοτική Αρχή να πιέσει για αυτό το θέμα. Όχι να βάλουμε κι άλλα κοντέινερ. Η Δημοτική Αρχή εδώ πέρα πιέζει για να μπουν κοντέινερ. Εντάξει. Το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εγώ, επειδή δεν θέλω να μηδενίζω, θα μπορούσα να το καταλάβω ότι πιάστηκε απροετοίμαστη κάποτε. Όταν συνέβη το να γίνει αυτή η μεταφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας και η ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έτσι. Ας πούμε ότι πιάστηκε απροετοίμαστη. Ωστόσο, από εκεί πέρα πρέπει να το αντιμετωπίσεις το θέμα. Δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος με τα containers και με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Μιλάμε τώρα για παιδιά 4, 5 και 6 ετών, έτσι. Να κάνουν μάθημα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα ζητήσετε λοιπόν. Πρέπει να δημιουργηθούν σχολικές μονάδες. Ζητάμε χρηματοδότηση, θέλουμε να μπούμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει πολύ σοβαρά με τις κτηριακές υποδομές να υπάρξει συνεργασία. Εγώ έχω πάει 2 φορές στο Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών και έχουμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς μπορούμε την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε τη δημιουργία σχολικών μονάδων, ιδίως για τα ζητήματα αυτά της προσχολικής εκπαίδευσης. Μάλιστα. Άρα υπάρχει λύση. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει ζητηθεί ήδη λύση. Υπάρχει λύση. Για να βγάλουμε τα παιδιά από τα κοντέινερ. Mm-hmm. Αδυνατό δηλαδή. Είμαι και παιδί εκπαιδευτικών. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό το πράγμα. Είναι όχι, απαράδεκτο και αδιανόητο. Παντού, είναι τριτοκοσμικό. Δεν περνάει. Είναι τριτοκοσμικό. Και πραγματικά και με την ευκαιρία αυτή και το. Και από το βήμα αυτό που μου δίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γαλάνη, να πούμε ότι και το κεντρικό κράτος και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορεί να επιτρέπεται παιδιά σήμερα να κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Θα κλείσουμε με αυτό. Θα κρατήσουμε αυτό το μήνυμα γιατί είναι πολύ σοβαρό όπως και όλα τα υπόλοιπα που είπατε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία και αν εκλεγείτε φυσικά. Περιμένουμε να δούμε όλα αυτά τα οποία δεσμευθήκατε. Σήμερα εδώ στο τραπέζι αυτό. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, για σήμερα έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της εκπομπής. Στα social media τα δικά μου τα βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Γνωρίζετε πλέον ότι μπορείτε να στέλνετε συνεχώς και αδιαλείπτως τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, ερωτήματα, παράπονα, για να μπορούμε κι εμείς να τα θέτουμε εδώ στους αρμόδιους σε αυτή την τελευταία καυτή εβδομάδα, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών, που κάτι μου λέει ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προς το παρόν, καλό σας βράδυ.